Ευρωπαϊκή μέρα δράσης για τις διαρρήξεις οικίας. Πάμε να δούμε μερικά tips που θα μειώσουν τον κίνδυνο παραβίασης. 1. Αφήνουμε ανοιχτό κάποιο φως, την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο του σπιτιού μας όταν φεύγουμε από αυτό. 2. Κλειδώνουμε πάντα την πόρτα του σπιτιού μας, ακόμα και όταν φεύγουμε από αυτό για μικρό χρονικό διάστημα. Θυμήσου, πόρτα ασφαλείας που δεν κλειδώνει δεν είναι ασφαλεία. 3. Καλούμε άμεσα την αστυνομία αν αντιληφθούμε ύποπτα άτομα ή περίεργους θορύβους σε γειτονικό μας σπίτι. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι το δικό σου. 4. Αν έχουμε τη δυνατότητα, εγκαθιστούμε κάμερες ασφαλείας, συναγερμό και μια καλή κλειδαριά. 5. Προσέχουμε τις δημοσιεύσεις μας στα social media που φανερώνουν την απουσία μας. Καλά τα story, αλλά προέχει η ασφάλεια του σπιτιού σου. Μετά από μια κουραστική ημέρα, το καλύτερο πράγμα είναι ένας ύπνος. Πόσα τα ποδαράκια μου σήμερα έκανα τόσες δουλειές. Καληνύχτα, τρόλι μου. Καληνύχτα, κουκόνα μου. Τι θόρυβο ακούω! Ατρόλυμο! Ξύπνα σου λέω! Τι έγινε? Θόρυβο! Ακούω θόρυβο! Απ' την κουζίνα! Κοιμήσου, εφιάλτη θα είδες! Δεν μπορεί να είδα εφιάλτη! Το τελευταίο καιρό δεν βλέπω εφιάλτη! Μόνο όνειρα γλυκά βλέπω! Αφού πριν να κοιμηθώ, βάζω το Sweet Dreams από το Eurythmics. Κοιμήσου, δεν είναι τίποτα. Άντι, να κοιμηθώ λέω, να κοιμηθώ, αλλά μήπως ήταν επειδή μου τίποτα, ανησυχώ. Πάλι αυτός ο παρυβός που έρχεται από την κουζίνα. Αντρόλεμο, ψύχουρα δει στην κουσίνα σου λέω, Αντρόλεμο, ακούγεται αυτός ο θόρυβος. Πήγες στη Λαϊκή σήμερα, δεν πήγες? Ναι, πήγα στη Λαϊκή. Α, τώρα που το λες. Λες να είναι τα άγρια χόρτα που πήρα? Δεν σου έχω πει να τα εξημερώνεις τα άγρια χόρτα πριν τα βάλεις στην κουζίνα? Μωρέ, αφού δεν μένα τα έχω. Στα ματσάκια, λες να σου λατσάρουν αυτά στην κουζίνα? Δεν με πιάνει ο ύπνος, δεν με πιάνει. Να σε πω βρε Αντρόλη, πώς μπορείς και κοιμάσαι, ενώ εγώ δηλαδή καρδιοχτυπάω. Ουφου. Λες να είναι κανένας κλέφτης. Κλέφτης, κάνα ποντίκι θα είναι. Ποντίκι, τι μου λες ποντίκι. Πάω κανένα και πως βουλή, καλύτερα να είναι κλέφτης. Αλλά μπορείς να αισθανθείς λίγο το φόβο μου, σου λέω. Αλλά περίμενε, πού είναι το φωτάκι εδώ ανοιχτός που έχω? Εδώ τη λάμπα θυέλης. Εδώ, έχω εδώ τις οδηγίες. Ο Νίκος Τόσκας, αυτός που ήταν κάτι σαν υπουργός προστασίας του πολίτη, είχε βγάλει συμβουλές με αφορμή ένα πρόσφατο περιστατικό που έγινε σε ένα 88χρονο, γιατί αυτός είχε πυροβολήσει κατά των δύο ατόμων που μπήκαν στο σπίτι του στη Γλυφάδα. Ενώ εσύ δεν με πήρες ένα όπλο, δεν με πήρες. Το μόνο όπλο που με έχεις είναι αυτό το πιστολάκι.
Θεόφιλος. Αχ, να ζητάμε. Και τι λέει εδώ. Λέει λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε. Ο σκοπός των διαρρηκτών, σύμφωνα με τις συμβουλές, λέει δεν είναι ποτέ ο φόνος. Αχ, τώρα κύριε Τόσκαμ, αυτό του λες για καλό. Να μην φοβείς περισσότερο. Ο φόνος προκύπτει στον πανικό που προκαλείται από την αντίδραση των θυμάτων. Εσύ δεν κινδυνεύσα τώρα, Ελένη. Δεν αντιδράσεις καθόλου. Συνεχίζει τον ύπρο. Χτυπήματα εκφοβισμού λέγονται αυτά. Οπότε... Τι λες, κυρτόσκαμ. Προσποιηθείτε, λέμε, κοιμόσαστε. Αντρολή, εσύ δεν προσποιείς. Κοιμάζεις τα αλήθεια. Εγώ όμως δεν μπορώ να προσποιηθώ. Αυτό ακριβώς λέει. Συμβουλεύει επίσημα ελληνική αστυνομία διαστόματος Νίκου Τόσκα. Ότι σε περίπτωση που αντιληφθούν ότι κάποιος έχει μπει στο σπίτι τους για να τους ληστέψει, μην αρχίζετε να ουλές... Μου βγήκε η φθόρμη τα δέμα. Μην ουλιάζεις, μην ουλιάζεις, Λιάννα μου. Μην ουλιάζεις, Λιάννα μου. Μην ουλιάζεις. Γιατί λέει η πρώτη του κίνηση θα σας ρίξουν ανέστητο. Ο μαμά μου είναι νεκρό ή να σας φημώσουν. Ορισμένοι πνίγονται όταν το σφημώνουν. Αχ, άντρα μου. Πράγματα δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα. Η ελληνική αστυνομία σε πολίτες. Αν μπορεί να είστε σπίτι σας, κάντε ό,τι κοιμάστε. Πρέπει να είσαι πολύ γρήγορα, παιδί μου. Πρέπει όταν κοιμάσαι να πέφτεις εσύ και με μια μνάρκη. Δεν μπορεί να ακούσει τους θορύβους τώρα στην κουζίνα. Και εγώ ως η Λιάννα Ρίγκελ να μην ξυπνάω. Αφού δεν ξυπνάς εσύ. Να πάω να δω ποιος είναι τέλος πάντων. Ποιος είναι, τι γίνεται. Άντραμ. Τι γαϊδούρι άντρα έχω. Αν και προσπώνηση γαϊδούρι. Αδικεί τα γαϊδούρια. Γιατί τα γαϊδουράκια είναι καλοκάγαθα και καλά. Ενώ εσύ είσαι τέρας η πνίλη. Ας δεν ξυπνάς. Αχ, και αυτές οι συμβουλές δεν μου φτάνε. Μένει. Κάνω στο σπίτι δεν έχω κανένα όπλο και τα μόνα όπλα που έχω είναι τα μαχαιρία της κουζίνας και αυτά βρίσκονται στην κουζίνα όπου ακούγεται ο θόρυβος. Τι να κάνω, Θεέ μου, τι να κάνω, τι να πάρω, ένα φωνικό όργανο δεν έχω. Α, το πορτατίφ, το πορτατίφ είναι από ξύλο, ατόφιο, μασίφ. Αυτό θα με σώσει. Αν μου επιτεθεί με τη μαχαίρα μπορώ να την αντιμετωπίσω με το πορτατίφ. Γιατί αν έχει κανένα όπλο, πετάω κάτω το πορτατίφ και σηκώνω χέρια ψηλά. Το πορτατίφ. Και μέσα στο σκοτάδι θα σκοτωθώ, ρε παιδί μου. Πόσο τρέμω, το φόβο μου. Ποιος είσαι εσύ ρε μαλάκα και τι ζητάς στην κουζίνα μου. Μίλα, μίλα. Είμαι ο Αντώνης Κούκεν, ο προτέρας στην κουζίνα. Άντε. Και τι συνταγή φτιάχνεις? Φτιάχνω κάτι καταπληκτικά κουλουράκια και επειδή έχω βγάλει την πρώτη φουρνιά... Μυρνάνε υπέροχα! Θα σου δώσω ένα μπισκότο για να δοκιμάσεις. Only you. Εκτός όμως από τα κουλουράκια, βλέπω να έχεις φτιάξει εδώ και μια τάρτα cheesecake. Αν γίνεται και αυτή τη συνταγή να μου τη δώσεις, ε? Γιατί ξέρεις, εμείς σε αυτό το σπίτι είμαστε γλυκατζίδες. Τη μεγάλη τιμή και με κοψοχόλιαζες, βρε άτιμε. Ο Αντώνης Κούκερ στην κουζίνα μου.
Αχ, μαγειράκο της καρδιάς μου, θα μπορούσα να σε ερωτευτώ, αν και μερικές φορές είσαι τόσο γκρινιάρης και μιλάς έτσι στους συνεργάτες σου, που ρε παιδί μου, θέλω να σου δώσω και ένα χαστούκάκι, όχι αυτό που είπε η Μπέλα, γιατί τις γυναίκες δεν τις χτυπάμε ποτέ, όμως τους άντρες θα τους γκρινιάρει, δεν σαν και σένα τους χώνουμε ένα χαστούκάκι στον παππό, για να δούμε και είναι και σεξι. Τις συνταγές μην ξεχάσεις, εντάξει. Τώρα όμως πρέπει να φύγω. Τι, πρέπει να φύγεις. Μα τι είσαι εσύ ρε παιδί μου, ένα πράγμα σαν τον Ρέι Βασίλη, μπαίνεις να σκοψοχολιάζεις και μετά φεύγεις. Ό,τι είδα να κάνω στην κουζίνα σου, το έχω κάνει. Γι' αυτό εσύ μην ξεχνάς να βλέπεις το κανάλι Προτάρεις στην κουζίνα και μένα τον Αντώνη Σκούκεν. Κι εγώ θα συνεχίσω να σε εκπλήσω, τόσο με τις συνταγές μου, αλλά και μερικές φορές όταν θα με βρίσκεις στην κουζίνα σου. Άντε καλά, περίμενε να ανοίξεις το παράθυρο, γιατί σε βλέπω, είσαι και σούπερ ήρωας. Εκτός από μαγειράκος της καρδιάς μας, είσαι και ο ήρωας της κουζίνας μας. Be a hero, be a cooking hero. Πάμε σου ανοίξεις το παραθύρι. Θεέ μου, όνειρο ήταν, τι υπέροχο όνειρο, και κουλουράκια, και τάρτα με φράουλες, όνειρο, όνειρο ήταν με τον Αντώνη Σκούκεν, αχ πρωτάρι μου, τέτοια μας κάνεις και σ' ονειρευόμαστε. Ας γυρίσω τώρα τ' άλλο το πλευρό. Ας και συνεχίσει το όνειρο. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody looking for something.